Το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, τη Δευτέρα, Β' επιστολή, Ι' κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1026, Ι' 30. Σελίδες 1026, Ι' 30. Εάν πρέπει να καυχόμε, θέλω καυχηθεί στα ασθενείας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Ων ευλογητός εις τους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι, εν Δαμασκό ο Εθνάρχης του Βασιλέως Αρέτα, εφρούρη την πόλη των Δαμασκηνών, θέλων να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν Κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθεί εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει. Ότι υπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον Διού των άνθρωπων, είτε εντός του σώματος, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υπάγει στον παράδεισο. Και ήκουσεν ανεκλάλλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Υπέρ του τιού του θέλω καυχηθεί, υπέρ δε εμ' αυτού δεν θέλω καυχηθεί ημείς τας ασθενείας μου. Διότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άφρον, επειδή αλήθεια θέλω υπή. Συστέλω μου όμως μη στοχαστητής σε με ανώτερον τι αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξεμού. Και δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, μη εδόθη κόλοψ εις την σάρκαν, άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο, δια να απομακρυνθεί απ' εμού. Και μη είπεν αρκεί σε η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση, θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Έγινα άφρον, καυχόμενος, εσείς με αναγκάσατε, διότι έπρεπε εγώ να συνιστώμαι από σας. Επειδή ίσου δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Τα μεν σημεία των Αποστόλων ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Διότι κατά τι εμείνετε κατώτεροι των λοιπόν εκκλησιών, ημί ότι αυτός εγώ δεν σας κατεβάρινα, συγχωρέσατε μη την αδικίαν ταύτην. Ιδού τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά ημάς. Διότι δεν χρωστούσιν τα τέκνα να θησαυρίζωσι δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Εγώ δε με άκραν χαράν, θέλω δαπανείς κιόλος δαπανηθεί, υπέρ των ψυχών σας, αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερον, αγαπώ με ο λιγότερον. Έστω όμως, εγώ δεν σας κατεβάρινα, αλλά πανούργος όν σας επίασα με δόλον. Μήπως διατείνωσε εξ εκείνων τους οποίους έστειλα προς εσάς, δι' αυτού επλεονέκτησα από εσάς, παρεκάλεσα τον Τίτον και μετά αυτού απέστειλα τον αδελφόν, μήπως ο Τίτος επλεονέκτησε τι από εσάς, ουχή με το αυτό πνεύμα περιεπατήσαμεν ουχή εις τα αυτά ίχνη. Πάλι νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς, ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Πράττομεν δε τα πάντα αγαπητοί δια την οικοδομή σας, διότι φοβούμε μήπως ελθόν δεν σας εύρω ποιους θέλω και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, καταλαλιέ, ψιθυρισμοί, αλαζονία, ακαταστασία. Μήπως πάλι όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτισάντων και των μη μετανοησάντων δια την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξαν. Αμήν. Ήλθε η ώρα λοιπόν τώρα που ο Απόστολος Παύλος, χάριν της αληθείας και για να βοηθήσει τα αδέλφια του, θα κάνει κάτι που δεν του αρέσει,
αλλά και κάτι που ξέρει ότι δεν τον συμφέρει. Εάν πρέπει να καυχηθώ, αλλά ξέρω ότι δεν με συμφέρει να καυχηθώ, και η καύχηση, αδελφοί, είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Μα καθόλου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επιμένει λέγοντας, δεν είναι δόκιμος εις τον Θεόν αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Θεός τον συστήνει. Είναι μεγάλη παγίδα η καύχηση. Όταν καυχηθείς για κάτι που έχει κάνει ο Θεός, που έχεις κάνει εσύ, που έχει γίνει στη ζωή σου και δεν προλάβεις άμεσα και γρήγορα να μετανοηθείς, τότε ο Θεός σταματάει να εργάζεται αυτό το οποίο έκανε στη ζωή σου. Ο Απόστολος Παύλος το ξέρει, αλλά ξέρει και ένα ακόμη πιο μεγάλο μυστικό. Εάν πρέπει να καυχηθώ, τότε για το μόνο που μπορώ να καυχηθώ είναι για τις ασθένειές μου, για τις αδυναμίες μου. Δεν είναι για τα καλά που έχω κάνει, για τις επιτυχίες μου, τα χαρίσματά μου, τις δυνάμεις μου, τις ικανότητές μου. Δεν πρέπει να καυχαίμαι γι' αυτό. Αν θα καυχηθώ, θα καυχηθώ για τις αδυναμίες μου, και φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα το οποίο έζησε στην αρχή της πίστης του, όταν ήταν στη Δαμασκό, εκεί που τον οδήγησε ο Κύριος και του δίδαξε το Ευαγγέλιο. Αυτός κήρυτε, οι Ιουδαίοι στην αρχή εξεπλήττοντο, αλλά μετά θύμωσαν ιδιαίτερα και αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Ο δε εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, που φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, θέλοντας να με πιάσει, έβαλε παντού φρουρούς στις πύλες για να μην μπορεί να περάσει. Και οι μαθητές, οι αδελφοί, οι μαθητές του Χριστού, οι σύντροφοι και οι σύντουλοι του Παύλου, τον έβαλαν σε ένα κοφίνι, πολύ ατιμωτικό, και τον κατέβασαν από ένα άνοιγμα κάτω και σώθηκε. Πολύ ατιμωτικό γιατί έδειξε δειλία, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Ήτανε κάτι που δεν ήταν ό,τι το καλύτερο θα μπορούσε να είχε ή έχει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά γι' αυτό το χειρότερο καυχιέται. Καυχιέται λέγοντας ότι μη με βλέπετε ότι είμαι δυνατός, εντελώς αδύναμος. Μέχρι και σε αυτό το σημείο έφτασα. Να με κατεβάσουν κρυφά με ένα καλάθι από τον τοίχο, από τα τείχη της πόλεως για να σωθώ. Όμως συνεχίζει. Συνεχίζει πάλι τώρα καυχόμενος, αλλά με μια διαφορετική καύχηση. Να καυχόμαι βέβαια γνωρίζω ότι δεν με συμφέρει. Και σε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να μείνω λίγο. Δεν είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου, του χριστιανού, να καυχηθεί ούτε και στο ελάχιστο. Για τίποτα. Μα για τίποτα. Είναι μεγάλη παγίδα, γιατί η καρδιά μας, καθώς είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, πολλές φορές μας οδηγεί να φανερώσουμε κάτι καλό που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας ή που έχουμε κάνει εμείς στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με μεγάλη επίγνωση ομολογεί ότι να καυχηθώ δεν με συμφέρει, γιατί αν καυχηθώ θα έλθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Και συνεχίζει. Γνωρίζω κάποιον άνθρωπο εν Χριστώ, χριστιανό, τον εαυτό του εννοεί, προετών 14. Ήταν τότε, τώρα είναι περίπου, έχει γραφτεί η επιστολή αυτή το 57 με 60, κάπου εκεί. Προετών 14, 44-45 ήταν όταν βρέθηκε στην Αντιόχεια και ο Θεός μίλησε δια Πνεύματος Αγίου, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ τους έχω ετοιμάσει. Μόλις άρχιζε η διακονία του ως Απόστολος. Λίγο πριν, λίγο μετά. Εκεί έζησε αυτή την τρομακτική, την υπέροχη εμπειρία ο Απόστολος Παύλος,
που ποτέ δεν την έχει περιγράψει, γιατί δεν το συμφέρει να καυχηθεί, αλλά τώρα χάρη της αλήθειας αλλά και της βοηθείας και της οικοδομής των Κορινθίων την αναφέρει. Γνωρίζω λοιπόν έναν άνθρωπο εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Τον άρπαξε ο Θεός και τον έφερε στον παράδεισο, στον τρίτο ουρανό. Και βέβαια από εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις ουρανοί και δύο απόψεις που περιγράφουν τούτο. Ο πρώτος ουρανός είναι το γήινο σύμπαν, το υλικό σύμπαν, το οποίο μάλιστα επεκτείνεται, αυξάνει, μεγαλώνει, επεκτείνεται, αλλά επεκτείνεται μέσα σε ένα κενό, που το κενό από ό,τι λένε οι επιστήμοι, οι επιστήμονες, είναι γύρω στο 95% αυτή την περίοδο. Δηλαδή το σύμπαν, το ουράνιο σύμπαν, το υλικό σύμπαν είναι γύρω στο 5% του κενού που μπορούν να διακρίνουν οι επιστήμονες. Αυτό ο Λόγος του Θεού το λέει μεσουράνημα, το κενό. Και έξω λοιπόν από το σύμπαν, το οποίο είναι άπειρο για μας τους ανθρώπους, αλλά σκεφτείτε αν το 5% είναι άπειρο, το 95% τι είναι. Και μετά από εκεί υπάρχει ο τρίτος ουρανός, που είναι ο πνευματικός ουρανός, εκεί που κατοικεί ο Θεός, ο παράδεισος του Θεού. Ο Θεός λοιπόν αποφάσισε στην αρχή της αποστολής του Αποστόλου Παύλου να τον ενισχύσει με έναν ιδιαίτερο πνευματικό τρόπο. Ήρθε, τον πήρε, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να διακρίνει αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα του, και τον πήγε εκεί στον τρίτο ουρανό, στον παράδεισο, εκεί που πηγαίνει ο άνθρωπος τώρα, ο χριστιανός όταν πεθαίνει, όπως είπε ο Κύριος των εκδεξιών ληστή, που σταυρωνόταν δηλαδή στα δεξιά του Χριστού, σήμερον θα είσαι μετεμού εν το παραδείσο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει είναι πολύ καλύτερο να είμαι εκεί στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Στην αρχή όμως της αποστολής του τον ενίσχυσε με έναν ιδιαίτερο πνευματικό τρόπο. Τον πήρε και τον πήγε εκεί πάνω. Και εκεί άκουσε λόγια ανεκλάλητα, τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα περιγράψει. Είναι τόσο μικρός ο άνθρωπος μπροστά στα λόγια του ουρανού, αλλά και δεν επιτρέπεται να τα περιγράψει. Και συνεχίζει, υπέρ αυτού του ανθρώπου θα καυχηθώ, υπέρ δε του εαυτού μου δεν θα καυχηθώ. Δηλαδή κάνει μια αντιδιαστολή τώρα του εαυτού του, που είναι ο γήινος, ο κάτοικος της γης αυτής, με τις αδυναμίες του, με τα λάθη του, με τις ευλογίες του Θεού, αλλά πηγαίνει τώρα και σε έναν άλλον, τον εσωτερικό του άνθρωπο, κάποιον άλλον, τον ίδιο δηλαδή τον Παύλο, τον εσωτερικό του άνθρωπο, με τον οποίο διαπραγματεύθηκε ο ίδιος ο Θεός και τον άρπαξε και τον πήγε πάνω. Δεν καυχιέται δηλαδή σε αυτά που ο Θεός κάνει στον Παύλο, αν και μπορεί, αν και καυχιέται, αλλά δεν καυχιέται καθόλου σε αυτά που κάνει ο Παύλος ή που κάνει ο Θεός με τον Παύλο εδώ στη γη. Άλλος δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον με εξαιρετικά ιδιαίτερο πνευματικό τρόπο ο Θεός τον πήγε στον ουρανό, γι' αυτόν μπορεί να καυχηθεί, γιατί αλήθεια λέει, κι άλλο ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται εδώ, έστω και εν το ονόματι του Χριστού, έστω και χρησιμοποιούμενος από τον Θεό. Δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις, ξεχωρισμένες απόλυτα στο νουν του Χριστού που έχει ο Απόστολος Παύλος, και το περιγράφει πάρα πολύ αποκαλυπτικά και απλά
για να το καταλάβουμε όλοι μας, ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή στην πραγματικότητα το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού. Μπορώ να καυχηθώ για αυτά που ο Χριστός κάνει στη ζωή μου, αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να καυχηθώ για αυτά που εγώ κάνω ή ο Χριστός κάνει με μένα. Μπορώ λοιπόν να καυχηθώ. Εάν θελήσω να καυχηθώ, δεν θα είμαι άφρον, γιατί λέω αλήθεια. Αλλά δεν το κάνω γιατί συστέλλομαι να μην σκεφτεί κανείς σε μένα ότι είμαι κάτι ανώτερον από ό,τι με βλέπει και από ό,τι με ακούει. Να λοιπόν τώρα, γιατί μπορεί να καυχηθεί, αλλά και γιατί και γι' αυτό ακόμη δεν πρέπει να καυχηθεί. Μπορεί να καυχηθεί γιατί για αυτά που κάνει ο Χριστός, τα πνευματικά, τα ουράνια και τα αιώνια, αλλά αν και μπορεί δεν το κάνει, γιατί συστέλλεται μη δώσει μία εικόνα στους άλλους ότι είναι κάτι καλύτερο ή μεγαλύτερο ή σπουδαιότερο από αυτό που τον βλέπουν, και τι βλέπουν, έναν αδύναμο άνθρωπο. Αυτό βλέπουν, έναν άνθρωπο τον οποίο μάλιστα κατηγορείται και από πολλούς ότι δεν είναι ούτε καν Απόστολος, έναν αδύναμο άνθρωπο, και τα λόγια του, επειδή ήταν μέσα στην κοινωνία των αδελφών ταπεινός και φρόνιμος, τα λόγια του εξουθενημένα. Αν και ο λόγος του ήταν δυνατός εν πνεύματι Αγίω. Για να μην νομίσουν ότι δεν είμαι αυτό που βλέπουνε, ένας ασήμαντος άνθρωπος, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, μην με υψώσουνε, μην νομίσουν ότι εγώ είμαι κάτι άλλο, δεν είμαι. Είμαι ομοιοπαθής με εσάς, με όλους σας. Σεις πάντες αδελφοί είστε, δεν είναι κανένας τον οποίον ο Θεός υψώνει ή διακρίνει, αλλά όλοι είμαστε αδελφοί. Όλοι έχουμε την ίδια εντολή να αγαπάμε τον Θεό, τον Πατέρα, με όλη την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας και τη δύναμή μας. Μία εντολή από τον Θεό έχουμε, να αγαπάμε, να πιστεύουμε και να εμπιστευόμαστε το όνομα του Υιού αυτού του μονογενούς. Μία εντολή έχουμε, να αγαπάμε τα αδέλφια μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Καμία διάκρισης, καμία διαφοροποίησης. Τον ίδιο κίνδυνο είναι σαν να λέει ο Παύλος που διατρέχετε εσείς, τον διατρέχω κι εγώ. Και η ψυχή μας πάντοτε βρίσκεται κίνδυνο. Και επειδή είμαι ακριβώς σαν και εσάς, και επειδή ο Θεός για να με ενισχύσει στο έργο αυτό που αποφάσισε να μου εμπιστευτεί σαν Απόστολος των Εθνών, μου χάρισε ένα τέτοιο ουράνιο δώρο, επειδή λοιπόν είμαι ακριβώς σαν και εσάς, για να μην υπερηφανευτώ, γιατί με ένα τέτοιο ουράνιο δώρο ποιος δεν θα υπερηφανευότανε? Ποιος δεν θα έλεγε, μωρέ, εγώ είμαι καλύτερος από όλους σας? Έχει πάει κανείς σας από εσάς στον τρίτο ουρανό? Μόνο εγώ. Για να μην υπεραίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, γιατί ήταν φοβερή η αποκάλυψη, να τον πάει ζώντα στον παράδεισο, να του δείξει τον παράδεισο και να ακούσει λόγια Θεού στον παράδεισο. Τέτοια λόγια που δεν μπορεί κανείς να τα επαναλάβει. Τι λόγια θα είναι αυτά, ε? Αλλά και δεν επιτρέπεται να προσπαθήσει κανείς να τα επαναλάβει. Γι' αυτό συστέλλομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να καυχηθώ για τα πνευματικά, για αυτή την πνευματική μου εμπειρία, επειδή εγώ ξέρω ότι είμαι ομοιοπαθής με εσάς, αλλά φοβούμαι μήπως κάποιος από εσάς με θεωρείς κάτι ανώτερο και μου δείχνει περισσότερο σεβασμό και κάνει ενέργειες που δεν πρέπει. Γιατί πάντοτε οι άνθρωποι έχουν την τάση να υψώνουν και να δοξάζουν ανθρώπους. Αν δεν δούμε τις επίσημες θρησκείες, όλο με αγίους έχουν να κάνουν. Πίστευτο πράγμα. Τους προσκυνάνε, τους λατρεύουν, προσεύχονται σε αυτούς.
Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Και μάλιστα εκεί οδηγεί τον αδύναμο άνθρωπο ο διάβολος, οπλανών την οικουμένη όλη. Για να μην με νομίσετε λοιπόν ότι είμαι τίποτα άλλο, γιατί δεν είμαι. Είμαι αυτός ο αδύναμος που βλέπετε, που αρρωσταίνω, που κουράζομαι, που υδρώνω, που πεινάω, που διψάω. Αλλά επειδή ο Θεός έκαμε χάρη και με πήγε μέχρι τον τρίτο ουρανό για να με βοηθήσει να παραμείνω ομοιοπαθής με εσάς, γιατί και η καρδιά του Αποστόλου Παύλου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, για να μην υπερηφανευτώ, αποφάσισε και μου δώσε σκόλοπα στην σάρκα άγγελο Σατάν για να με ραπίζει, για να μην υπεραίρωμαι. Κανένας μελετητής δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτός ο σκόλοψ εις τη σάρκα, άγγελος Σατάν για να ραπίζει τον Παύλο. Ούτε ο Παύλος εξηγεί τι είναι αυτό. Αρρώστια είναι. Κάποιοι λένε επειδή δεν έβλεπε καλά, του μπόναγαν τα μάτια, πρέπει να είναι κάτι περισσότερο. Πρέπει να είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Σκόλοψ, σκαρφί δηλαδή. Ένα καρφί στη σάρκα μου. Ξέρεις θα πει καρφί στη σάρκα σου. Και όχι για λίγο, αλλά για συνέχεια. Και επιπλέον άγγελος Σατάν, δαιμόνιο δηλαδή, να με ραπίζει. Φοβερό. Σκεφτείτε πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός τον Παύλο, που αναγκάστηκε έτσι να συμπεριφερθεί επειδή του έδειξε μια τέτοια μεγάλη αποκάλυψη. Μπορεί να του είχε δείξει κι άλλες αποκαλύψεις, γιατί λέει για την υποβολή των αποκαλύψεων. Το πιθανότερο είναι κι άλλες εμπειρίες πνευματικές να είχε. Γι' αυτό και λέει θα μπορούσα να καυχηθώ, αλλά δεν το κάνω γιατί συστέλλομαι. Μήπως με δείτε κάτι ανώτερο από ό,τι είμαι. Και συνεχίζει αποκαλύπτοντας μέσα από την προσωπική του εμπειρία το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Περί τούτου, δηλαδή περί του σκόλοπος στην σάρκα του αγγέλου Σατάν που τον ράπιζε, προσευχήθηκα, παρακάλεσα τον Κύριο για να απομακρυνθεί απ' εμού, για να απομακρυνθεί απ' εμού τρεις. Τι ήταν αυτό? Επειδή δεν μας το λέει, δεν έχουμε περιέργεια, αλλά πρέπει να ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Θεός που θα τολμούσε να πω δεν χάλαγε χατήρι στον Απόστολο Παύλο. Πρώτη φορά παρακάλεσε, δεν πήρε απάντηση. Δεύτερη φορά παρακάλεσε, δεν πήρε απάντηση. Τρίτη φορά παρακάλεσε και ο Κύριος του είπε δύο πράγματα τα οποία είναι, θα μπορούσα να πω, συγκλονιστικά στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Μη με παρακαλάς να αφαιρεθεί ο σκόλοπας αυτός από τη σάρκα σου και ο άγγελος Σατάν να απομακρυνθεί που σε ραπίζει. Μείνε ικανοποιημένος από τη χάρη μου. Έχω κάνει χάρη στη ζωή σου. Θυμήσου ποιος ήσουνα. Διώκτης. Πού μεγάλωσες, πώς μεγάλωσες. Έχω κάνει χάρη στη ζωή σου. Γιατί σου αποκάλυψα τον Ιησού Χριστόν. Σου αποκάλυψα τρία χρόνια το Ευαγγέλιο μου, λέει ο Χριστός, γιατί ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, αλλά ο Ιησούς Χριστός μου το αποκάλυψε. Έκανα χάρη και σου αποκάλυψα το Ευαγγέλιο μου. Έκανα χάρη και σε ελευθέρωσα και σε πήγα στην πόλη σου. Και έκανα χάρη και σε κάλεσα. Γιατί πότε, αδελφοί αγαπητοί, συνέβη αυτό? Στην αρχή της αποστολής του. Δηλαδή ο σκόλοπας ήταν από την αρχή της αποστολής του Παύλου απάνω του. Δεν ήταν στο τέλος λίγο πριν πεθάνει. Από την αρχή της αποστολής του, από το 44-45 μετά Χριστό. Και τώρα που γράφει είναι περίπου
το, πόσο είπαμε, το 57-60 περίπου. Δηλαδή είναι 14 χρόνια ο σκόλοπας επάνω του. Και ο Κύριος του είπε, έκανα χάρη σε σένα. Σε στέλνω στα έθνη. Μην ευχαριστημένος από τη χάρη μου. Και εδώ, αδερφοί, είναι τόσο σοβαρό αυτό. Γιατί το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί είναι αντί να δοξάζουμε το Θεό για την πολυειδή χάρη που έχει κάνει στη ζωή μας και μας έχει χαρίσει τόσα πολλά, στενοχωριόμαστε, κλαίμε για ένα που δεν μας το έχει χαρίσει ακόμη. Και τα ξεχνάμε όλα τα άλλα. Και δεν αρκούμεθα εις τη χάρη του Θεού. Τι δεν έχω, τι μπορείς να φανταστείς. Στα έχει δώσει όλα εκτός από ένα. Και αυτό το ένα σε κάνει δυστυχισμένο. Γιατί? Γιατί έχεις παραγνωρίσει τη χάρη του Θεού. Δεν την λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Και αν σκεφτούμε όλοι μας, αδελφοί αγαπητοί, εγώ το έχω δοκιμάσει αυτό, αν σκεφτούμε όλοι μας τη χάρη που έχει κάνει ο Θεός, είναι τουλάχιστον αχαριστία και αδικία εκ μέρους μας να παραπονιόμαστε στο Θεό για αυτό το ένα που ακόμη δεν μας το έχει χαρίσει, ίσως για να μην υπερηφανευτούμε για τη μεγάλη χάρη που έχει κάνει στη ζωή μας. Γι' αυτό το ένα, άντε δύο. Πόσο άφρον είναι ο άνθρωπος και πόσο, συγχωρέστε με που θα το πω, άχριστος χριστιανός είναι αυτός που κοιτάει το ένα και το έχει κάνει είδωλο. Είδωλο, αυτό Θεέ μου, ακόμη θα σε αφήσω, θα σε εγκαταλείψω, αυτό κλάμα. Και αυτό ισχύει σε όλους μας. Εκτός από αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει, και σήμερα να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, Χριστέ μου, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, ότι είναι τόσο μεγάλη χάρη που έχει κάνει στη ζωή μας, που είναι υπεραρκετή για να είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και ευλογημένοι. Έχει γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Μέσα σε αυτό το κακό των εσχάτων ημερών, εμείς είμαστε αγκιστρωμένοι στη χάρη του Χριστού. Αχαριστία και αδικία είναι να τα βάζουμε με το Θεό, επειδή αυτό το οποίο το έχουμε κάνει, το έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ο Θεός ακόμη δεν μας το έχει δώσει, που κατά πάσα πιθανότητα θα μας το δώσει και αυτό. Και ο Θεός γιατί το επιτρέπει αυτό? Για να φανερωθεί η αδυναμία μας. Αρκεί η χάρη μου, διότι η δύναμή μου εν αδυναμία αποδεικνύεται τελεία. Αυτό λοιπόν το ένα που σου λείπει, αυτό το ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί που είναι, μπορεί να είναι πολύ σοβαρό, δεν πιστεύω να είναι τόσο σοβαρό όσο ο σκόλοπας στη σάρκα του Παύλου και ο άγγελος Σατάν που τον ράπιζε, αλλά μπορεί να είναι πολύ σοβαρό. Και αντί αυτό να το αποδεχτούμε και να πούμε, Κύριε, αυτό το επιτρέπει στη ζωή μου για να φανερωθεί η αδυναμία μου, ώστε εσύ να αποδειχθείς τέλεια δυνατός στη ζωή μου. Είδατε, ένα άλλο πνεύμα, αδερφοί. Ο χριστιανός δεν έχει το πνεύμα του κόσμου. Δεν βασανίζεται από την έλλειψη. Αν δεν μου το κάνεις αυτό, δεν μου απαντάς αυτό, πάει, θα σε αφήσω, δεν θα ξανάρθω εκκλησία. Φοβερό λάθος, αδερφοί. Φοβερό λάθος. Αυτό το ένα που σίγουρα, όπως είπαμε και προηγούμενα, δεν είναι σαν το σκόλοπα στη σάρκα του Παύλου και δεν είναι και σαν τον άγγελο Σατάν που τον ράπιζε. Θα μου πείτε για την άλλη μεριά ότι και οι αποκαλύψεις που έχουμε εμείς δεν είναι σαν του Παύλου, όμως έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις, αδερφοί.
Μεγάλες αποκαλύψεις. Ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Ξέρουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Ξέρουμε την αναγέννηση. Ξέρουμε το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Πόσοι το ξέρουν στην ανθρωπότητα? Έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις. Υπερβολή αποκαλύψεων. Ξέρουμε ότι είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Είτε χέρι, είτε πόδι, είτε αυτή, είτε μάτι, είτε μία. Είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Ξέρουμε ότι το όνομά μου, Γιώργος Κοροβές, είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και το έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός στο δικό του το βιβλίο. Ξέρουμε ότι όταν προσευχόμαστε ο Θεός μας ακούει. Ξέρουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε όλα μας τα λάθη, αυτή είναι φοβερή αποκάλυψη. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Φοβερό πράγμα είναι αυτό, αδελφοί. Δεν υπάρχει δηλαδή αμαρτία που το αίμα του Ιησού Χριστού δεν με καθαρίζει. Και όταν με καθαρίζει, τι γίνομαι πάλι? Άγιος, καθαρός, αναμάρτητος. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Σε αυτόν εδώ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Κύριος. Και είναι ανάμεσά μας. Και κατοικεί και μέσα μας. Και κατοικούμε και εμείς μέσα στον Χριστό. Και μας μιλάει και τον ακούμε. Και του μιλάμε και μας ακούει. Και είναι φίλος μας. Αδελφός μας. Σωτήρας μας, λυτρωτής μας. Ποιος? Ο Λόγος του Θεού. Ο ένδοξος Θεός, ο παντοδύναμος Θεός. Υπερβολή αποκαλύψεων έχουμε. Μεγάλη χάρη έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Ποιος τα ξέρει αυτά, αδελφοί? Ρίξτε μια ματιά γύρω να δείτε. Οι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στον πόνο, μέσα στη θλίψη, μέσα στην οργή, μέσα στο θυμό, μέσα στην αγανάκτηση. Και εμείς είμαστε μέσα στην αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη Χριστότητα, την αγαθοσύνη, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Μεγάλη χάρη έχει κάνει σε εμάς ο Θεός. Σου αρκεί η χάρη Του? Μου αρκεί, Κύριε μου. Μου αρκεί. Πρέπει να μου αρκεί. Πρέπει να μου αρκεί. Γιατί αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός και δεν έχει πραγματοποιηθεί, επιμένω ακόμη, είναι για να φανερωθεί η αδυναμία μας, ώστε να αποδειχθεί στην αδυναμία μου η δύναμη του Θεού, τελεία. Τι καλό Θεό που έχουμε. Αυτό δηλαδή το κακό που βλέπεις εσύ, ο Θεός το επιτρέπει για να φανερωθεί στη ζωή σου η δύναμη του, τελεία. Πω, απίστευτο είναι. Δηλαδή μας συγκλονίζει ο Λόγος του Θεού, η αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, άρα ευαρεστούμε. Τώρα το έχει καταλάβει. Να το καταλάβουμε κι εμείς και να συνεχίζουμε να το καταλαβαίνουμε όμως. Να συνεχίζουμε να το καταλαβαίνουμε. Γιατί όσο πιο μεγάλο είναι το πρόβλημα που έχεις, που έχω, τόσο πιο μεγάλη θα αποκαλυφθεί η δύναμη του Χριστού στη ζωή σου. Δόξα να έχει ο Θεός. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο εύκολα μπορώ να διακρίνω, μπορούμε να διακρίνουμε όλοι μας πόσο αληθινός χριστιανός είμαι ή πόσο της πλάκας χριστιανός είμαι. Ένας χριστιανός που δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ωχ, δεν μου το δώσεις αυτό, δεν μου το δώσεις αυτό και θα φύγω και δεν φεύγω και Κύριε και αγανάκτηση. Τι ανόητος άνθρωπος. Ανόητος χριστιανός. Παραπονιάρης, γκρινιάρης. Πίκρα με τους ανθρώπους, πίκρα με το Θεό. Στενοχώρια, θλίψη. Τι ωραία όμως σκέφτεται ο Απόστολος Παύλος. Χαίρομαι όμως εγώ. Γιατί? Για τις αδυναμίες μου. Γιατί από το Θεό είναι για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού στη ζωή μου, τελεία. Χαίρομαι για τις αδυναμίες μου. Χαίρομαι και όταν με βρίζουνε. Άκου, άκου.
Χαίρομαι και όταν βρίσκομαι σε ανάγκη. Χαίρομαι και όταν διώκομαι. Χαίρομαι και όταν στενοχωριέμαι υπέρ του Χριστού. Έχω χαρά μεγάλη. Ευαρεστούμε. Γιατί αυτά όλα, δηλαδή οι αδυναμίες, οι ύβρις, οι ανάγκες, οι διωγμοί, οι στενοχώριες, αυτά όλα με φέρνουνε στο να είμαι αδύνατος. Πώς ο Θεός δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα με καταστήσει να μην νομίζω ότι είμαι δυνατός. Θα με κάνει να καταλάβω ότι είμαι αδύνατος. Πώς θα το κάνει? Με το να φέρνει στη ζωή μου αδυναμίες. Δεν μπορώ, Κύριε, άλλο, δεν απόκαμα. Με το να φέρνει στη ζωή μου ύβρις. Να με ταπεινώνουνε. Να με ταπεινώνουνε μέσα στο σπίτι μου, έξω από το σπίτι μου. Στη δουλειά μου να με ταπεινώνουνε επειδή πιστεύω στον Χριστό. Και να μην αντιστέκομαι. Να έχω ανάγκες και να μην καλύπτονται. Να έχω ανάγκες και μην μπορώ να τις καλύψω. Χαίρομαι. Γιατί αυτές οι ανάγκες με κάνουν να καταλάβω πόσο αδύναμος είμαι. Να έχω διωγμούς και να μην μπορώ να αντισταθώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Οι πιο δυνατοί οι διώκοντές με. Και χαίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά και να έχω και πάσης φύσεως στενοχώριες εν Χριστώ. Χαίρομαι. Και η χαρά μου δεν είναι ανόητη. Δεν είμαι άνθρωπος που ευχαριστιέμαι στη στενοχώρια. Αλλά χαίρομαι γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε ενώπιον του Θεού πραγματικά είμαι δυνατός. Τότε η δύναμη του Θεού στη ζωή μου είναι τελεία. Εσείς οι δυνατοί, ποιοι είναι οι δυνατοί? Βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Ποιος είναι ο δυνατός? Δυνατός δεν είναι αυτός που κάνει θαύματα, που κάνει, δεν είναι αυτός ο δυνατός. Δυνατός είναι αυτός που η δύναμη του Θεού στη ζωή του αποκαλύπτεται, αποδεικνύεται τελεία. Και η δύναμη του Χριστού αποδεικνύεται τελεία στη ζωή του όταν αυτός είναι αδύνατος. Όταν αισθάνομαι ισχυρός δηλαδή, να ξέρω ότι είμαι αληθινά αδύνατος. Μπορώ, είμαι ισχυρός, έχω λεφτά, έχω τούτο, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, είμαι δυνατός, δεν είμαι σαν και εσάς. Προφητεύω, κηρύττω, είμαι δυνατός, δεν είμαι σαν και εσάς. Τότε ο Χριστός είναι αδύνατος στη ζωή σου. Ενώ είμαι αδύνατος. Πολύ αδύνατος, δεν αντέχω. Με βρίζουνε, με κατηγορούνε, με στενοχωρούνε. Έξωθεν θλίψεις, έσωθεν ταλαιπωρίες. Όταν λοιπόν είμαι αδύνατος, χαίρομαι, γιατί τότε ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή μου. Και όταν ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή μου, άντε να δεις τι θα γίνει. Αλληλούια. Να δεις τι θα κάνει ο δυνατός Χριστός στη ζωή σου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας να είναι δυνατός αλλά και αδύνατος. Ο Χριστός ο Κύριός σου να είναι δυνατός για σένα αλλά και αδύνατος. Όταν αισθάνεσαι δυνατός, ο Χριστός είναι αδύνατος. Όταν είσαι αδύνατος, ο Χριστός είναι δυνατός. Και συνεχίζει ο ευλογημένος Παύλος. Έγινα άφρον καυχόμενος. Έγινα άφρον καθώς καυχήθηκα. Για όλα αυτά που καυχήθηκα. Είτε για αυτά που μπορούσα να καυχηθώ τα πνευματικά, αλλά έπρεπε να συστέλλομαι για να μην νομίσετε τίποτα διαφορετικό. Είτε για αυτά που δεν με συμφέρει να καυχηθώ τα γήινα, και όμως καυχήθηκα. Έγινα άφρον. Αλλά εσείς με αναγκάστε, για το καλό σας έγινα άφρον. Διότι ενώ έπρεπε
εσείς να συστήνετε εμένα, με αναγκάζετε να συστήνω εγώ τον εαυτό μου σε εσάς. Το κίνητρο όμως έχει σημασία. Δεν είναι καλό. Δεν είναι δόκιμος ο άνθρωπος ο οποίος συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι αυτός τον οποίο συστήνει ο Θεός. Αλλά τον Απόστολο Παύλο τον έχει συστήσει ο Θεός κατ' επανάληψη. Και θα πρέπει τώρα, για να τους βοηθήσει, επειδή κατηγορείται ιδιαίτερα από τους Ιουδαίους ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ στην Εκκλησία των Κορινθίων, για να τους βοηθήσει να αλλάξουν γνώμη, τους φέρνει μπροστά σε αυτά που έκανε ο Θεός στη ζωή του, αλλά γράφοντας κιόλας τη χαρά που έχει καθώς καφιέται στις αδυναμίες του. Επειδή τους λέει εγώ που θα έπρεπε να με συστήνετε εσείς, αλλά δεν το κάνετε, δεν υπήρξε κατώτερος από τους πρώτους τους Αποστόλους, αν και εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είμαι μηδέν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, αλλά είμαι μηδέν. Τίποτα δεν είμαι. Δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, γιατί ο Χριστός ήταν τα πάντα στη ζωή μου. Ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Χριστού που κατοικούσε μέσα μου. Δεν είμαι εγώ αυτός που έκανα, που κάνω, που πήγα, που έρχομαι. Ο Χριστός είναι. Εγώ είμαι μηδέν. Αλλά στη διακονία μου δεν υπήρξα κατώτερος του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιάκωβου, των πρώτων Αποστόλων. Γιατί τα σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή. Με θαύματα, με τεράστια και δυνάμεις. Δηλαδή ο Χριστός ήταν δυνατός και έκαμε θαύματα ανάμεσά σας, με μένα. Έκανε τεράστια ανάμεσά σας, με μένα. Φανέρωσε δυνάμεις μεγάλες ανάμεσά σας, με μένα. Άρα τα σημεία των Αποστόλων ενεργήθησαν μεταξύ σας. Και εσείς δεν εμείνατε κατώτεροι των άλλων εκκλησιών. Είδες σ' άλλες εκκλησίες πως εργάζεται ο Θεός? Όχι, και ο Θεός εργάστηκε και στη δική σας εκκλησία, με τη διακονία μου, με την αποστολή μου. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ δεν σας καταβάρινα. Δεν έζησα από τις δικές σας εισφορές και προσφορές. Με τα ίδια μου τα χέρια εργαζόμουνα για να τρώω, να ντύνομαι, να κοιμάμαι και να ζω. Η μόνη διαφορά είναι αυτή, ότι δεν σας κατεβάρινα. Και βέβαια οι εχθροί του Παύλου κατηγορούσανε, πρώτον, το ότι δεν τους κατεβάρινε, ότι δεν είχε εξουσία να το κάνει. Είδατε πόσο αδύναμος είναι. Ενώ εμείς έχουμε εξουσία, δώστε μας και μας δίνετε. Αν πάλι του δίνανε, θα λέγα, είδες τι απατεώνας είναι, σας εκμεταλλεύεται. Δεν τους πιάνεις τους ανθρώπους πουθενά. Ο Απόστολος Παύλος όμως έχει το Πνεύμα του Θεού. Η διαφορά είναι ότι ο Χριστός φανέρωνε τη δύναμή μου ανάμεσά σας, αλλά εγώ δεν πήρα ποτέ από σας χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο αγαθό. Και συνεχίζει, αν αυτό το θεωρείτε αδικία, γιατί δεν χρησιμοποίησα την εξουσία που είχα, αν αυτό το θεωρείτε αδικία, συγχωρέστε με για την αδικία μου. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, προς την Εκκλησία των Κορινθίων, δεν είναι μόνο γεμάτα με αποκαλύψεις, δυνάμεις, φανερώσεις που ποτέ δεν θα τις ξέραμε αν δεν τις έγραφε έτσι όπως τις διαβάσαμε ο Απόστολος Παύλος.
πότε είναι δυνατός και πότε αδύνατος ο χριστιανός. Πώς πρέπει ο χριστιανός πάντοτε να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος και να αρκείται στη χάρη που έκανε ο Θεός. Να αναγνωρίσουμε την υπερβολή των αποκαλύψεων που έκανε ο Κύριος τότε και κάνει και τώρα στον κάθε έναν από μας. Από τα πιο μικρά παιδιά μέχρι τους πιο μεγάλους αδελφούς μας. Αλλά η επιστολή αυτή του Αποστόλου Παύλου είναι γεμάτη ακόμη από ταπείνωση και από αγάπη. Ταπείνωση μικραίνει τον εαυτό του πολύ. Αλλά ξέρει ότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ακόμη ξέρει ο Παύλος ότι αυτόν θα τον υψώσει ο Θεός. Μια μοναδική ταπείνωση μπροστά στις κατηγόριες των εχθρών του και στις αμφιβολίες των ανθρώπων που ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο για τη σωτηρία τους. Μια μοναδική, πλήρη ταπείνωση. Δεν διεκδικεί, δεν υψώνει, και αν κάνει κάτι με αφροσύνη, το κάνει υπέρ των Αγίων της Εκκλησίας, των Κορινθίων που τους αγαπάει τόσο πολύ. Αλλά έξω από την ταπείνωση έχει και αυτή τη γλυκιά αγάπη. Αλλά την αγάπη όχι τη συναισθηματική που σας κάνω τα χατήρια, αλλά την αγάπη του Λόγου του Θεού που σας αποκαλύπτω το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη, να περπατώμεν κατά τα σεντολάς αυτού. Ταπείνωση πλήρη, αδυναμία πλήρη μέχρι που τον κατηγορούνε, εξουθενημένος είναι. Ναι, είναι εξουθενημένος, αλλά στα μάτια του Θεού είναι ένδοξος. Ταπεινώνεται πολύ, ταπεινώνει τον εαυτό του, ναι. Αλλά ξέρει ότι ο Κύριος θα τον υψώσει και τον υψώνει. Αλλά έχει και αυτή τη γλυκιά αγάπη, που επαναλαμβάνω δεν είναι συναισθηματική. Να σου κάνω ό,τι θέλεις, να σου κάνω τα χατήρια όλα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτή η γλυκιά αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάντα νου, που αποκαλύπτει στον άνθρωπο την αλήθεια, να περπατήσει σε αυτήν, να σωθεί, να ζήσει και να ευλογηθεί. Αμήν.